Θα συνδεθούμε με τη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. Εκείνη η κυρία Σοφία Λιάκου Δημητροπούλου. Είναι υπεύθυνη του Second Hand Store, το οποίο όμως είναι για καλό σκοπό. Να μιλήσουμε λοιπόν μαζί της, να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό. Να μιλάμε στον Νικό. Σοφία, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, βεβαίως, εννοείται. Δεν σε βλέπω όμως, δεν ξέρω γιατί. Έρχεται τώρα, ωραία. Α, να είμαστε, εδώ είμαστε. Κωνσταντίνα, είσαι και εσύ εκεί. Για να μας συστήσεις λοιπόν τη Σοφία και το χώρο αυτό στο οποίο βρίσκεσαι. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Δεν αντιλήφθηκα ότι δεν μας βλέπατε. Είμαστε εδώ στην Κυψέλη, στην αγορά της Κυψέλης, όπου είναι ένα μαγαζί. Βρίσκεται ένα μαγαζί πάρα πολύ γλυκό, με πολύ αγάπη. Και αυτό γιατί το λέμε. Καλά δεν λέω, κυρία Σοφία. Γιατί έχει πράγματα που χρήζουν δεύτερης ευκαιρίας, πράγματα όμως τα οποία έχει δώσει ο κόσμος. Θέλει να τα δωρήσει, να τα χαρίσει. Τι κάνει λοιπόν αυτός ο κοινωνικός συνεταιρισμός και αυτό το μαγαζί? Πουλάνε αυτά τα πράγματα σε όποιο κόσμο τα θέλει. Βέβαια. Και δίνει ευκαιρίες σε θέσεις εργασία. Λοιπόν, να εξηγήσω. Το Second Hand Shop είναι μία από τις δραστηριότητες του κοινωνικού συνεταιρισμού Αρχιπέλαγος. Το Αρχιπέλαγος δημιουργεί και υποστηρίζει θέσεις εργασίας για άτομα από ευαίσθητα κοινωνικές ομάδες, όπως μονογονεϊκές οικογένειες, κακοποιημένες γυναίκες, άτομα με ψυχολογικά προβλήματα. Αυτό το κατάστημα εδώ πέρα δέχεται δωρεές από τον κόσμο, πράγματα που δεν χρειάζονται εκείνοι πλέον. Και εσείς δηλαδή, αν θέλετε, μπορείτε να έρθετε να φέρετε τα πράγματά σας, θα τα απολυμάνουν, θα τα δουν, θα τους δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία. Σοφία, πώς ξεκίνησε η ιδέα, αν μπορείς να μου πεις. Η ιδέα ξεκίνησε από ένα σύνολο ανθρώπων, από τον κοινωνικό συνεταιρισμό Αρχιπέλαγος, και προσπαθώντας να μειώσουμε τη ρήπανση του πλανήτη και βοηθώντας τους ανθρώπους που προανέφερα, δίνοντάς τους εργασία για επανένταξη στον κοινωνικό και εργασιακό χώρο. Όλοι μαζί ξεκινήσαμε πριν 4 χρόνια. Μας αγκάλιασε η Κυψέλη όλη και όχι μόνο, θα έλεγα, προσφέροντάς μας απλόχερα πράγματα που δεν χρειάζονται πλέον, αλλά είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μεταπολούμε σε πολύ χαμηλές τιμές, βεβαίως. Σε υπερβολικά χαμηλές τιμές. Ναι, πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Και έτσι βοηθιέται και ένα άλλο μέρος, ας πούμε. Και επίσης να πούμε ότι ο κοινωνικός συνεταιρισμός, είναι πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε, να κάνει και άλλες δράσεις, κάνει και άλλα πράγματα. Στο πλαίσιο του κοινωνικού συνεταιρισμού είναι το συγκεκριμένο μαγαζί. Ναι, βεβαίως. Ο κοινωνικός συνεταιρισμός έχει επίσης συνεργεία καθαρισμού που απασχολούν τα άτομα που προανέφερα. Είναι και ένα catering το οποίο λόγω COVID είναι λίγο παγωμένο. Ελπίζω όταν τελειώσουν όλα αυτά να το τρέξουμε και αυτό. Και γιατί όχι και άλλες δραστηριότητες. Όσο πιο πολλές, τόσο πιο καλά, τόσο πιο πολλοί εργαζόμενοι θα μπορέσουν να απορροφηθούν σε εμάς. Και το αίσθημα, τι αισθάνονται αυτοί που δουλεύουν λοιπόν εδώ σε αυτόν τον συνεταιρισμό? Νιώθουν καλύτερα μετά από καιρό? Ναι, αυτό είναι, αυτό παλεύουμε να γίνεται. Γίνεται. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι όταν αυτό συμβαίνει. Αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι ωραία πράγματα μπορεί να κάνει η αγάπη του κόσμου. Ακριβώς. Μακάρι να το αγκαλιάσουν όλοι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά αυτή. Να είστε καλά.